θα ήταν προτιμότερο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντί να στέλνει δημιουργία όποια έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο για να περιφρουρήσει, για ποιον ακριβώς λόγο δεν κατάλαβα, για τις καθαρίστριες, για τους εργαζόμενους COVID, για τους Δημοτικούς Συμβούλους, αντί να κάνει αυτό, να παρεμβαίνει έγκαιρα για να μην συλλαμβάνονται γυμνασιάρχες και λυκειάρχες από γνωστές ακροδεξιές φασιστικές ομάδες και με γνωστούς συμμετέχοντες, υποψήφιους της Χρυσής Αυγής και του κόμματος Κασιδιάρη. Με συμβούλους από αυτές τις παρατάξεις συχνά ψηφίζεται και μαζί. Το λέω γιατί η στάση απέναντι στις νεοφασιστικές ομάδες, όπως και αν αυτές εμφανίζονται, όπως και αν προσπαθούν να παίξουν με την αγανάκτηση ή με τον προβληματισμό ενός κόσμου, χρειάζονται καθαρές στάσεις σε όλη τη γραμμή και όχι επλεκτικά. Δεύτερο θέμα. Θα έλεγε κανείς ότι έστω και για τα μάτια του Twitter ή του Instagram, η Δημοτική Αρχή θα έλεγε κάτι για δύο θανάτους στα Σεπόλια, στις σιδηροδρομικές γραμμές, που έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενους θανάτους. Και λέω θα έλεγε κάτι, γιατί στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσως το πιο τραγικό και το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι συνεχίζουν να σκοτώνονται στις γραμμές, στα Σεπόλια, δημότες, συνάνθρωποι μας. Αντέδρασαν οι σύλλογοι και από τα Σεπόλια και από το κεραμικό Γκάζι Ρουφ. Κινητοποιήθηκαν. Συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΟΣΕ. Τι είπε αυτός? Έπαιξε το γνωστό μπαλάκι ευθυνών αρμοδιοτήτων, ρίχνοντας ευθύνες στο Δήμο Αθηναίων. Αυτά είπε ο κύριος Πατέρας. Δεν ξέρω αν τα είδατε ή τι απαντήσατε, αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχει και πρόβλημα και ότι δεν γίνονται όλα καλά. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπαίνει καμιά συζήτηση γύρω από το θέμα υπογειοποίηση στο 2021 που πάμε για το 2022. Μια υπογειοποίηση φυσικά μικρή όσον αφορά την έκτασή της, που πιάνει όμως αυτές τις περιοχές. Υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου με τον ΟΣΕ, με το οποίο του παραχώρησε περιοχή δημοτική στα Σεπόλια για να γίνει το εργοτάξιο. Υπάρχει μέρημνα από την πλευρά σας να ασχοληθείτε με το ότι μέχρι να γίνει υπογειοποίηση και να εκτελεστούν τα έργα, να μην συνεχίσουμε να θρηνούμε συνανθρώπους μας, γιατί τα αιτήματα που κατατέθηκαν είναι συγκεκριμένα. Είναι η ασφαλή διέλευση σε όλες τις διαβάσεις αφύλακτες και μη. Τοποθέτηση φωτεινών ηχητικών σημάσεων και ενδείξεων. Διασφάλιση με κατάλληλα μέτρα και σύγχρονες κατασκευές, η δυνατότητα ασφαλούς χρήσης διαβάσεων με άτομα με αναπηρίες. Είναι συγκεκριμένα μέτρα, όπως η εξασφάλιση ορατότητας διαβάσης πεζών όπου αυτή εμποδίζεται. Αυτά προβλέπετε να τα πάρετε, να πιέσετε? Ή, και επειδή θυμάμαι και τη συζήτηση ότι εμείς δεν θέλουμε να ρίχνει ο ένας τις ευθύνες στον άλλον, θα δράσουμε πρωτόβουλα και θα πάρουμε μέτρα. Περιμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες και καλό θα είναι αυτές οι ενέργειες να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα τρίτο θέμα, να θυμίσω ότι έχουν κατατεθεί υπογραφές από δημότες στην πλατεία Λαού στα Σεπόλια για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις πιάτσες που μεταφέρονται και έχουν φτάσει και εκεί. Και τέλος, έχει μια αξία, αν και είναι μία περίπτωση ενός δημότη, ο οποίος καταγγέλει ότι ενώ περπατούσε καλά και ωραία στην Ιωνίας, στο σταθμό στα Άνω Πατήσια, στην Αγία Βαρβάρα, λόγω του οδοστρώματος έπεσε νοσοκομείο, ράματα, αυχένας, γόνατα κλπ. Έστειλε η γυναίκα και τις φωτογραφίες από την άθλια κατάσταση που βρίσκεται το οδόστρωμα στα Άνω Πατήσια, στον σταθμό. Δεν κινείται με αγωγή εναντίον του Δήμου.
μιλώντας με τον κύριο Κορομάτζο, μου λέει να κινηθεί με αγωγές στο να αποζημιωθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητάει όμως είναι να φτιαχτούν οι πλάκες των πεζοδρομίων. Να φτιαχτούν. Να μην σκοντάψει κι άλλος. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει δυνατότητα έστω μικρή αυτεπιστασία ώστε να διορθώνονται τέτοια χτυπητά παραδείγματα στα οποία σκοντάφτει στην καθημερινότητά του ο δημότης αυτής της πόλης.